в архитектуру будущего и будет эффективно взаимодействовать с существующей транспортной сетью. Легкие надежные дороги, расположенные над поверхностью Земли, свяжут деловой центр и жилые кварталы постоянной скоростной линией. В рамках крупных транспортных узлов и промышленных центров Skyway станет незаменимым, надежным и экономичным связующим звеном производственной цепи. Система струнных дорог – это основа для формирования энергетической сети, работающей на возобновляемых источниках энергии. Строительство мультимодальной транспортной системы Skyway – триггер развития бизнеса и обеспечения устойчивого роста без ущерба окружающей среде. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους. Ας αρχίσουμε με την παρουσίαση, αφού έχουν μαζευτεί αρκετά άτομα. Ονομάζομαι Βιτσού Μαρία. Και ας αρχίσουμε. Στο παρελθόν, άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από διάφορες χώρες και από διάφορες εποχές ή χρονιές, ονειρεύονταν γενικά να κατακτήσουν τον ουρανό κάποια μέρα. Έτσι, σιγά-σιγά αυτό το όνειρο επιτεύχθηκε όταν ο άνθρωπος έφτιαξε τα πρώτα αεροπλάνα, τα πρώτα αερόστατα, καθώς και άλλα μέσα μεταφοράς που βλέπουμε καθημερινά. Το επόμενο βήμα και στόχος ήταν να σηκωθούν ουσιαστικά οι ρόδες από το έδαφος. Έτσι, 100 χρόνια πριν, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε τον κόσμο, το μέλλοντος, έτσι όπως αυτός τον φανταζόταν, 200 χρόνια αργότερα από την εποχή του. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Όμως έκανε λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η πραγματικότητά μας στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Τα πρώτα δύο προβλήματα σχετικά με με τις μεταφορές είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας. Το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Διότι κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στην φύση. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέφει τη φύση, διότι η φύση έχει τη δική της ροή ύπαρξης και προσπαθεί παρόλα αυτά να αντιστέκεται στον άνθρωπο. Όπως ξέρουμε όμως, η επιμονή του ανθρώπου δεν έχει όρια. Και ο άνθρωπος είναι τόσο επίμονος που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος όμως είναι δηλητήριο για την ίδια τη φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν βάζουμε ένα αυτοκίνητο στην πρίζα, συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα και τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την τοποθέτηση δρόμων σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, λίμνες και δάση. Όμως κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιες πυλώνες. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση υλικών, καθώς και εξόδων, είναι προφανής. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του δρόμου, του ανάποδου δρόμου, έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ με δάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο είναι και η μόνη διαφορά. Αριστερά έχουμε το λεγόμενο τελεφερίκ και δεξιά βλέπουμε τα εναέρια βαγόνια, τα οποία όμως δεν έχουν τη δική τους μηχανή και σέρνονται από ένα σκοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή Τεχνολογιών Χορδής Skyway του Ανατόλη Γιουνίτσκι, που μας λέει «Δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών». Εδώ βλέπουμε τη μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο και αναφέραμε στην αρχή της παρουσίασης. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του λεγόμενου δεύτερου επίπεδου. Γενικά, για τις τεντωμένες χορδές, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε αρκετό καιρό. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Αυτό που βλέπουμε στην εικόνα είναι η διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε αυτές τις δέσμες από σειρματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή τους, την ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς, καθώς και σε άλλες φυσικές καταστροφές. Και δεν είναι εξαίρεση και οι τρομοκρατικές ενέργειες. Μπορεί να τις υπομείνει και αυτές. Έτσι, υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής. Είναι η ημιακάμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη. Και εδώ βλέπουμε την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, ο Ανατόλη Γιουνίτσκι, εργάζεται σε αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Το ερώτημα όμως που τίθεται συχνά είναι πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Η τεχνολογία αυτή έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Και το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό αεροδυναμικά σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση που ήταν προηγουμένως αδύνατη. Ας δούμε εδώ τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που τίθεται συχνά είναι πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Το διάγραμμα δείχνει το σύστημα αντιεκτροχιασμού, το οποίο παρέχει πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε δάφους ή ακόμα να γίνουν και εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει όλα αυτά τα προβλήματα. Ας δούμε προσεκτικά τα συγκριτικά χαρακτηριστικά. Το πλεονέκτημα της μεταφοράς χορδής είναι προφανές. Και θα το δούμε αυτό και στα επόμενα διαγράμματα που θα ακολουθήσουν. Σχετικά με τις κεφαλαιούχες δαπάνες, το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική αιωρησία έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Καθώς και στις λειτουργικές δαπάνες, με τη διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα, παρόλα αυτά η διαφορά είναι στοιχειώδη σε σχέση με την τεχνολογία Skyway, η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες. Τώρα, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν και πάλι την πρώτη θέση ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Σύμφωνα με το διάγραμμα, το συγκεκριμένο, το τελεφερή καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Στην μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως στην πρώτη θέση την κατέχει και πάλι Skyway, ενώ ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως η Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορη όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα η Skyway κατοχυρώνει την θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Τώρα σχετικά με αυτά τα slides. Εδώ βλέπουμε τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτιών και καθώς και μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, ειδικά που σχετίζεται, κάτι που σχετίζεται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσει πολλές δοκιμές πιστοποίησης. Η τεκμηρίωση επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις δοκιμές και όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 2 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Συνολικά, η εταιρεία η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο μεγάλο έργο σε χρόνο ρεκόρ. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies. Από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, τα οποία είτε είναι εμπορευματικά, κυβωτικά, καθώς και αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το ΕΚΑ Τεχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής και πιστοποίησης, καθώς και επίδειξης. Κάθε χρόνο στο ΕΚΑ Fest, χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το μέρος για να δουν με τα μάτια τους το έργο στο οποίο έχουν επενδύσει οι ίδιοι και να σιγουρευτούν τι πραγματικά συμβαίνει. Τον Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του Κέντρου Καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Εμιράτα και συγκεκριμένα στα Εμιράτα της Σάρτζα. Το Κέντρο Καινοτομίας Skyway της Σάρτζα είναι ένα ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιρειών Skyway και την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Αραβικά Εμιράτα θα είναι μία άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα το οποίο έχει μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, που είναι μία νέα λέξη στο πολεοδομικό σχεδιασμό. Τώρα συνοψίσουμε, η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, καθώς σκέφτεται τον άνθρωπο και φροντίζει τον πλανήτη μας. Τώρα θα προχωρήσουμε στη δεύτερη παρουσίαση που αφορούν τα νέα της εταιρείας. Το 2020 έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατέχναπαρκ της Λευκορωσίας. Στο Εκατέχναπαρκ στη Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται συζήτηση σε ποια χώρα θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση ταχύτητας των 500 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές το ελαφρύτερο όχημα, το Unilite. Έχει ξεκινήσει η κατασκευή της 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα. Επίσης, έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 2 νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicont, το οποίο φτάνει συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicont έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το δεύτερο όχημα ονομάζεται Unibus, το οποίο είναι συνολικά για 25 επιβάτες. Το δεύτερο έργο πάνω σε αυτό το μοντέλο προβλέπει ένα τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus, το οποίο θα φτάνει συνολική χωρητικότητα 200 ατόμων. Επίσης, πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και η πιστοποίηση γραμμής φορτίου και μεταφοράς φορτίου. Το 2020, επίσης, φτιάχτηκε νέο εργαστήριο για την σηριακή παραγωγή και έκταση 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί για την κατασκευή των οχημάτων τεχνολογία 3D Experience, καθώς και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Επίσης, συνεχίζουν να χτίζουν στο Innovation Center της Σάρτζα. Και δοκιμαστικό κέντρο βρίσκεται στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, στο οποίο φοιτούν συνολικά 50.000 φοιτητές. Σύμφωνα με τα λόγια του Γιουνίτσκι, η εταιρεία έχει στα σχέδιά της κάποια στιγμή στο μέλλον να χτίσει εκεί το δικό της σύνδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου εκεί πέρα θα εκπαιδεύονται ειδικοί. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί, όπου οι δοκιμές με τους πρώτους επιβάτες θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης τον Μάιο. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μια διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάμ. Θυμηθείτε ότι το EcoDome έχει 2 λειτουργίες στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Unitsky String Technologies της Σάρτζα. Πρώτα, το EcoDome είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή, Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίες μεταφοράς χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και δεύτερον, το EcoDome είναι μία σαφής επίδειξη μίας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία συνδυάζει την πράσινη τεχνολογία με την εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο των δοκιμών λάβαμε την υψηλότητα Σέιχ Σουλτάν μπιν Μοάμεθ Αλ Κασίμι, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Αραβικών Εμιράτων, κυβερνήτη της Σάρτσα. Το Skyway Test Center στη Σάρτσα επισκέφθηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών, το λεγόμενο The Line, στο πλαίσιο του νέου έργου γραμμικής πόλης νέων. Επίσης, στο κέντρο τεχνολογίας Skyway έχει αλλάξει το λογότυπο, όπως βλέπετε στην εικόνα, καθώς και η ονομασία πλέον η ονομασία της εταιρείας έχει πάρει το Unitsky Stream Technologies, ενώ το Skyway έχει γίνει ουσιαστικά ένα μέρος από αυτό το μεγάλο έργο που ετοιμάζει το Unitsky Stream Technologies. Διότι θα υπάρξουν και άλλες τεχνολογίες κάτω από αυτή την ονομασία. Τώρα η βιετναμιστική κορυφαία ρωσική επιχειρηματική έκδοση δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το γιατί οι τεχνολογίες χορδών μπορούν να αλλάξουν την αγορά συστημάτων μεταφορών. Σύμφωνα με τους συγγραφείς του υλικού, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδής είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, με πλήρη περιβαλλοντική φιλητικότητα και ασφάλεια. Η κατασκευή ενός χιλιομέτρου γραμμής Skyway κοστίζει $1.000.000, και αυτό το ποσό είναι 3 έως 5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως του αυτοκινητόδρομου, του σιδηρόδρομου ή του τραμ. Η μεταφορά Unicont επιτρέπει τη μείωση του κόστους μεταφοράς φορτίου 2 φορές σε σύγκριση με το σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Τώρα σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, 1 χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει συνολικά $5.000.000 και συγκριτικά με τα υπόλοιπα, η κατασκευή αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ακριβή, καθώς κοστίζει $30.000.000 $1 χιλιόμετρο. Συγκριτικά, το υπραστικό μετρό του Ντουμπάι κόστισε στην πόλη περισσότερα από $120.000.000 $1 χιλιόμετρο και το monorail του Σιάτλ κόστισε πάνω από $60.000.000 $1 χιλιόμετρο, ενώ το Shonan monorail στην Ιαπωνία πάνω από $180.000.000 $1 χιλιόμετρο. Τώρα, μια στιγμούλα, σχετικά με τα... Μπορούμε να δούμε σε αυτόν εδώ τον πίνακα μία διαφορά, είναι ένας πίνακας σύγκρισης με την τεχνολογία της Skyway και το Monorail. Βλέπουμε ότι η απόσταση της γραμμής, το Skyway έχει απεριόριστη, ενώ το Monorail είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα. Η μέγιστη ταχύτητα είναι 70 χιλιόμετρα την ώρα στο Monorail, ενώ στο Skyway είναι έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα, το οποίο είναι φυσικά μέσα στην πόλη. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, στη Skyway είναι αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς, ενώ στο Monorail είναι βαγόνια σε λάστιχα πιεσμένου αέρα. Ενώ στο τέταρτο, σχετικά με την απόσταση κίνησης οχημάτων, δηλαδή ότι όταν ένα όχημα, για παράδειγμα, της Skyway παίρνει επιβάτες, το επόμενο όχημα της γραμμής θα έρθει σε περίπου 20 έως και 50 δευτερόλεπτα, ενώ το Monorail φτάνει από 5 λεπτά έως και 20 λεπτά. Και σχετικά με την χωρητικότητα, το Skyway έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει έως και μισό εκατομμύριο επιβάτες καθημερινά, ενώ το Monorail μόνο 137.000. Στις 3 Μαρτίου, το Saatchi Research and Technology Park έγινε μία παρουσίαση του έργου Mohammer.com, το οποίο βοηθά τους τουρίστες να βρουν τρόπους να περάσουν το χρόνο τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης, στις 14 Μαρτίου κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο κανάλι YouTube του Saatchi Research και Technology Park, το οποίο έδειχνε τα έργα που βρίσκονται στο πάρκο. Το βίντεο δείχνει δοκιμές μεταφοράς χορδής. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές Skyway σε όλο τον πλανήτη, από ζεστά μέρη, καθώς και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις. Και όλο αυτό το δίκτυο γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Επίσης, κάτι να συμπληρώσω από την προηγούμενη φορά που είχαμε πει. Θα ξαναπώ ότι στις 3 Μαρτίου, στο Κέντρο Αναζήτησης και Τεχνολογίας της Σάρτζα, πραγματοποιήθηκε μία παρουσίαση, όπως ανέφερα, για αυτό το project που ανέφερα και στο προηγούμενο slides. Και στο άνοιγμα της ομιλίας του, ο Χουσέινα Μαχμούδη καλωσόρισε το Γιουνίτσκι και εξέφρασε την επιφανία του που είχε για την ανάπτυξη μεταφοράς χορδής στο Saatchi Park. Και στις 14 Μαρτίου κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο κανάλι YouTube του Saatchi Research και παρουσιάστηκαν τα έργα που βρίσκονται στο πάρκο. Το βίντεο δείχνει πλαίσια δοκιμών μεταφοράς χορδών. Και αυτά για σήμερα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, μπορείτε να μου κάνετε. Και θα κλείσουμε για σήμερα και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Λοιπόν, σας καληνυχτίζω για σήμερα και τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Ελπίζω με περισσότερα νέα. Και τα ξαναλέμε.